Παραγία Θεότο και πρέσβη. Ουδείς προστρέχων επί σύ, κατησχημένος από σου εκπορεύεται, αγνή παρθένε Θεοτόκε. Αδερφοί μου, ο άνθρωπος αυτής στιγμής απεχωρίστη από τον Θεό, εζυμώθη, ανεκατεύθη με τον πόνον. Ολόκληρος η ζωή του, αυτής στιγμής γεννάται στον κόσμο αυτόν, είναι ένας πόνος, μία θλίψης, μία απόγνωσης. Εάν φτάσουμε στην απόγνωση, αδερφοί μου, τότε είναι ασφαλισμένη η καταδίκη του ανθρώπου. Εκ της απογνώσεως δεν δύναται να λυτρωθεί εκ της κολάσεως. Η απόγνωση του φέρει την αυτοκτονία και τούτο το βλέπουμε καθημερινώς στη ζωή μας. Ο άνθρωπος ο οποίος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι αυτός ο οποίος ευρίσκει και τας μεγαλυτέρας συμφοράς του κόσμου τούτου. Δεν έχει την δύναμη να αποκόψει τον εαυτόν του από τον κόσμο των πρόσκαιρων για να ανέλθει στους ουρανούς. Αλλά μη έχουν τι να έβρει ως παρηγοριά, καταλήγει έπειτα εις το τελευταίο σκαλοπάτι, το οποίο ακριβώς ο διάβολος έχει ως παγίδα στη ζωή του ανθρώπου. Η απόγνωση λοιπόν ασφαλισμένο εισιτήριο της κολάσεως. Και μέσα εις αυτήν όλην την δύσκολη ζωή μη έχουν που να αποτανθεί ο άνθρωπος, μη έχουν το σωσίβιον της σωτηρίας του, διότι η ζωή του είναι ολόκληρος ένα σκοτάδι πυκνό, είναι μία οδός η οποία δεν έχει φως. Και εκεί μέσα στο σκοτάδι αυτό υπάρχει η άγνοια, την οποία ο άνθρωπος εκλέγει στη ζωή του και δεν θέλει να γνωρίσει τον Θεό. Μέσα σε αυτό το σκοτάδι, το πυκτό που περπατεί, τότε ο διάβολος του στείνει την παγίδα της απογνώσεως, της απελπισίας. Δεν μας εγκατέλειψε όμως ο Θεός, δεν μας αφήκε μόνος μας. Υπεσχέθη ότι δεν θα μας αφήσει ποτέ ορφανούς. Εγώ θα είμαι μαζί σας, λέγει, έως της συντελείας του αιώνος. Φωνή παρηγορίας αυτή. Ο άνθρωπος ο πονεμένος έχουν ως άγκυραν ελπίδος τους λόγους του Θεού, δεν τον καταλαμβάνει ποτέ η απόγνωση. Όσες δυσκολίες κι αν εμφανίσει ο κόσμος αυτός, ο άνθρωπος ο οποίος έχει τον Θεό βοηθόν, είναι πάντοτε κατοχυρωμένος, ασφαλισμένος και δεν έρχεται ούτε ίχνος απελπισίας στην ζωή του. Εκείνο το οποίο παρουσιάζει όμως ο άνθρωπος είναι ότι δεν ζητεί το φως. Δεν του αρέσει το φως. Δεν θέλει να έχει επικοινωνία με τον Θεό. Του αρέσει να απομακρύνεται από τον Θεό. Και δεν έχει που να στηριχθεί.
Εάν ο πιστός, λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, μόλις σωθήσετε, ο αμαρτωλός που φανίσετε. Εάν μόλις ο δίκαιος, λέγει, με τον πολύν του αγώναν τον οποίον κάνει στον κόσμο τούτον, εισέρχεται με τα βία στην είσοδο του Παραδείσου. Πόσον μάλλον, λέγει, ο αμαρτωλός, ο οποίος ουδέποτε κοιτάζει, ουδέποτε αφοσιώνεται, ουδέποτε ενδιαφέρεται να πλησιάσει τον Θεό. Και ο Κύριος μας, ο οποίος ελυπήθη το πλάσμα του, κατέβηκε από τους ουρανούς, ήρθεν στην γη. Εγένετο άνθρωπος, όπως είμαστε όλοι μας οι άνθρωποι. Εγένετο άνθρωπος Θεός. Και βλέπει το πλάσμα του και το λυπάται. Δεν το εγκαταλείπει. Ήρθεν όμως η στιγμή κατά την οποία η αχαριστία του κόσμου απεμάκρυνε τον Θεόν και εσταύρωσε τον Θεόν. Και εκείνος υπέμεινε όλων των σταυρικών εκείνων θάνατων και τα μαρτύρια, ετάφη όπως θάπτεται ο καθένας από εμάς. Πλην όμως δεν έμεινε μέσα στον τάφον, διότι το Θεός και αυτή η πίστη της Αναστάσεως είναι εκείνη η οποία κατοχυρώνει και την σωτηρία του ανθρώπου. «Η Θεός ου και γίγερτε», λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, «άρα ματέα η πίστη ημών». Εάν ο Θεός, ο οποίος ετάφη, λέγει, δεν έχει αναστηθεί, τότε ματέως πιστεύομαι. Πλην όμως την Ανάσταση του Κυρίου εκήρυξαν οι μαθητές όλων των κόσμων και δεν την ήκουσαν, την είδαν την Ανάσταση του Κυρίου. Ανεστήθη ο Κύριος, εκάθισε με ταυτόν, έφαγε μετά την Ανάσταση. Όταν οι μαθητές θεωρούν αυτόν ότι είναι πνεύμα και τους είπε ο Κύριος μας, «Με θεωρείτε ότι είμαι πνεύμα και δεν έχω ούτε σάρκαν ούτε οστέα. Πλησιάστε και αγγίξετε με», λέγει, «για να δείτε ότι έχω και σάρκα, έχω και οστέα». Τι είναι τούτο? Ότι ο Κύριος μας όταν ανεστήθη δεν αφήκε το σώμα του μέσα στον τάφο, αλλά το μετέφερεν στους ουρανούς και εκάθισεν ο άνθρωπος Θεός εκ δεξιών του Πατρός του. Είναι το σημείο τούτο της πίστεως μας, ότι και εμείς θα αναστηθούμε και εμείς θα είμεθα κοντά στον Θεό εκ δεξιών του Θεού. Πλην όμως, αδερφοί μου, μετά από όλη την αγάπη του Κυρίου μας, δεν περίμενε κανείς να σταματήσει ως εκεί. Δεν σταμάτησε όμως. Συνέχισε ο Θεός την αγάπη του και τη συνεχίζει. Δεν εμίσησε το πλάσμα του όσον αμαρτωλό και αν είναι. Και έδωκε τους μαθητάς του ο Κύριος. Και οι μαθητές έδωκαν τους επισκόπους, τους ιερείς, τους διακόνους, έδωκε την Εκκλησία του ο Θεός. Και μέσα στην Εκκλησία του έβαλε μίαν βασίλισσα, την μητέρα του, την βασίλισσα του κόσμου, την βασίλισσα των ουρανών, την βασίλισσα των αγγέλων. Και ο άνθρωπος ο πονεμένος έχει τώρα μίαν παρηγορία, η οποία είναι ασάλευτος, δεν σαλεύει, δεν κλονίζεται. Η παρηγορία του είναι η μητέρα του Θεού και την έχει την μητέρα του Θεός ως η δική μας παρηγορία, η δική μας καταφυγή. Και στον πόνο του άνθρωπος, μόλις ανοίξει το στόμα του, φωνάζει αυτήν την μητέρα που είναι του κόσμου η μάνα. Είναι η μητέρα του Θεού, η φυσική, και είναι η μητέρα ημών των χριστιανών, η καταχάρη.